Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Δημήτρης Σπάχος. Θα ξεκινήσουμε μαζί με ένα χαλαρό session, η επίσημη έναρξη θα γίνει στις 6 ώρα με τον κύριο Χατζηχρήστου. Εγώ θα σας πω μερικά πράγματα για τους εικονικούς ασθενείς. Θα ασχοληθούμε σε αυτό το σχολείο με εικονικούς ασθενείς, πετρένια, όταν τους τρέξουμε. Θα σας πω λοιπόν μερικά εισαγωγικά πράγματα και για τις νέες τεχνολογίες στον χώρο της ιατρικής εκπαίδευσης, αλλά και για εικονικούς ασθενείς. Για να έχετε μια ιδέα, όταν θα τρέχει το βράδυ σήμερα με τον Ζωήνα πρώτο και ακολουθούν άλλοι δύο συνολικά στο πρόγραμμα του σχολείου, για να ξέρετε περί τίνος πρόκειται. Δεν έχω να δώσω περιφάνεια. Α, πες το. Λοιπόν, είμαι στο Ασπέρα στην Θεσσαλονίκη, στην ομάδα ιατρικής εκπαίδευσης και ο εργαστήριο ιατρικής πληροφορικής και ασχολούμαστε με τις νέες τεχνολογίες στον χώρο της ιατρικής εκπαίδευσης. Ωραία. Περιεχόμενα, τι θα βρούμε, θα δούμε στην πορεία. Να πούμε λίγο ποια είναι γενικά η σύγχρονη εκπαιδευτική προσέγγιση. Δεν ξέρω αν έχετε ασχοληθεί γενικά. Φαντάζομαι ότι περισσότερο από εσάς θα έχετε συμμετοχή στα προηγούμενα σχολεία. Τα έχουμε ξαναπεί πάνω κάτω αυτά. Είναι μάθηση σε μικρές ομάδες. Είναι εκπαίδευση που βασίζεται σε σενάριο. Δηλαδή, έχω μια ιστορία όπως αυτή που θα δούμε σε λίγο στους εικονικούς ασθενείς και πάνω σε αυτή την ιστορία τρέχουμε και μαθαίνουμε. Εξατομικευμένη μάθηση. Τι σημαίνει αυτό? Θα δείτε και στο site του ΙΜΟΠ, έχουμε κάποια παραδείγματα. Όταν μπαίνετε μέσα, βρίσκετε μια παρουσίαση από ένα session και τη διαβάζετε. Ουσιαστικά αυτό είναι εξατομικευμένη μάθηση. Το μάθηση εν κινήσει αναφέρεται περισσότερο στις περιπτώσεις όπου μπαίνετε από κάποιο tablet ή από κάποιο smartphone, όπως λένε, και είστε κάπου εν κινήσει, ταξιδεύετε για παράδειγμα και μαθαίνετε. Οι καινούργιες εκπαιδευτικές τεχνολογίες δίνουν έμφαση στη χρήση βίντεο και animation, γενικά multimedia. Επειδή το να δημιουργήσει κανείς υλικό εκπαιδευτικό ποιοτικό δεν είναι τόσο εύκολο, απαιτείται γενικά η συνεργασία πολλών διαφορετικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και γενικά παρατηρούμε μια αργή αλλά σταθερή μετάβαση από το αναλογικό εκπαιδευτικό υλικό στο καινούργιο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό. Το αναλογικό είναι αυτό που ξέρετε ήδη, είναι τα βιβλία, είναι τα επιστημονικά περιοδικά, είναι ενδεχομένως εκπαιδευτικές ταινίες που ξέρετε. Αυτά δεν θα καταργηθούν πλήρως τα επόμενα χρόνια. Απλά παρατηρείται μια αργή αλλά σταδιακή μετάβαση σε καινούργιες μορφές υλικού. Ωραία. Ποιες είναι τώρα αυτές οι νέες μορφές ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού? Τα παιχνίδια σοβαρού σκοπού, serious games, όπου παίζετε κανονικά ένα παιχνίδι, αλλά είναι παιχνίδια σοβαρού σκοπού. Έχετε το ρόλο ενός γιατρού και καλείστε να αντιμετωπίσετε μια εικονική κατάσταση ενός ασθενή. Ανάλογα με τις αποφάσεις που θα πάρετε, είναι και η εξέλιξη του παιχνιδιού. Και άρα μέσα από αυτή τη διαδικασία παιχνιδιού μαθαίνετε. Είναι εικονικοί ασθενείς, αυτά που θα ασχοληθούμε ευθύς αμέσως. Τα podcast και το mobile learning δεν είναι τόσο διαδεδομένα εδώ στην Ελλάδα, στο εξωτερικό είναι λίγο περισσότερο. Όσοι έχετε άπλες συσκευές, ενδεχομένως να έχετε μπει στο Apple University, δεν θυμάμαι πώς ακριβώς είναι η εφαρμογή, όπου εκεί πέρα υπάρχουν τέτοιου είδους παραδείγματα. Είναι δηλαδή lectures τα οποία ανεβαίνουν από καθηγητές και είναι διαθέσιμα μέσα από τέτοια κανάλια. Και επίσης, μια νέα μορφή είναι η συνεργατική μάθηση. Παραδείγματα συνεργατικής μάθησης, το αντίθετο της συνεργατικής είναι αυτό που είπαμε πριν, η εξατομικευμένη. Παραδείγματα συνεργατικής μάθησης είναι για παράδειγμα ένα φόρουμ. Στο φόρουμ μπαίνετε μέσα, ανταλλάσσετε απόψεις με άλλους συναδέλφους σας. Ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο έχετε πρόσβαση στις γνώσεις και στις ιδέες του άλλου. Και όπως είπαμε πριν, αυτές οι μορφές, τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια, θα συνεχίσουν να συνυπάρχουν σε σχέση με τις παραδοσιακές μορφές. Και ωραία, οι νέες αυτές μορφές απαιτούν και νέες τεχνολογίες. Για παράδειγμα, οι εικονικοί ασθενείς μέχρι λίγα χρόνια δεν ήταν δυνατόν να δημιουργηθούν γιατί δεν υπήρχε ανάλογη τεχνολογία. Το web από τη μεριά του, ο παγκόσμιος ιστός δηλαδή, το ίντερνετ, έχει σταματήσει να αποτελεί μια παθητική πηγή πληροφοριών και έχει αποκτήσει πιο ενεργητικό ρόλο. Για παράδειγμα, η συνεργατική μάθηση δεν μπαίνεται απλά κάπου, διαβάζετε κάτι και αυτό είναι. Μπαίνετε σε ένα φόρουμ και μπορείτε να γράψετε και εσείς την άποψή σας, να συμπληρώσετε και εσείς με τις γνώσεις σας, στη γνώση του συνόλου. Και φυσικά τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί ραγδαία η ανάπτυξη online κοινοτήτων. Social networking, τα wikis, ακόμη και το Facebook, ας πούμε, ανοίγει στα social networks, το Wikipedia ανοίγει στα wikis.
Συμβασιολογικός ιστός. Θα μας απασχολήσει πάρα πολύ τα επόμενα χρόνια. Θα εξηγήσουμε με μια φράση τι σημαίνει. Μέχρι σήμερα, οι υπολογιστές αδυνατούν να κατανοήσουν την πληροφορία που διαβάζουν, που για την ακρίβεια δεν τη διαβάζουν καν. Οι άνθρωποι από τη μεριά τους, όταν διαβάζουν κάτι, κατανοούν και τη σημασία της πληροφορίας. Ο σημασιολογικός ιστός, ή αλλιώς το Web3, όπως λέμε, βασίζεται σε πληροφορίες που έχουν καλά καθορισμένο νόημα και μπορούν και οι υπολογιστές να κατανοήσουν τη σημασία τους, όπως ακριβώς και οι άνθρωποι. Και άρα να κάνουν επαγωγικές πράξεις με βάση αυτές τις πληροφορίες. Δεν το έχω γράψει εδώ, αλλά ένα καλό παράδειγμα, ας πούμε, είναι το τελευταίο λειτουργικό της Apple, το οποίο ονομάζεται Mountain Lion. Αν μπείτε στο Google και ψάξετε Mountain Lion, θα σας δώσει 10 αποτελέσματα, από τα οποία τα 9 είναι, αφορούν στο λειτουργικό της Apple και το 1 στο άγριο ζώο, το κανονικό του λιοντέρ του βουνού. Αυτό γιατί γίνεται, γιατί ο υπολογιστής εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να καταλάβει ότι εσείς, για παράδειγμα, ψάχνετε πληροφορία σχετικά με το λειτουργικό της Apple. Και μέσα στα 10 αποτελέσματα σας επιστρέφει και ένα άσχετο. Η διαφορά μεταξύ του παραδοσιακού ιστού και του σημασιολογικού ιστού είναι ότι ο υπολογιστής, εφόσον μπορεί να κατανοήσει πλέον την πληροφορία, θα έπρεπε στο επόμενο βήμα της αναζήτησής σας να σας πει: υπάρχει Mountain Lion λειτουργικό και υπάρχει και το αύριο ζώο. Για ποιο από τα δύο θέλετε να εμφανίσω αποτελέσματα? Αυτό σαν ένα παράδειγμα. Τώρα, το πρόγραμμα είναι Educator. Έχουμε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχουμε τρέξει ένα πρόγραμμα τα τελευταία 3 χρόνια, ονομάζεται Educator, βασίζεται στις τεχνολογίες του Web3. Η εφαρμογή των εικονικών ασθενών που θα δείτε είναι μια εφαρμογή των τεχνολογιών του Educator. Ουσιαστικά ο στόχος αυτού του προγράμματος, δεν θα πούμε περισσότερα για να μην σας κουράσω, είναι ότι διευκολύνει και την ανάπτυξη ιατρικού περιεχομένου, αλλά κυρίως την αναζήτηση, τη χρήση και την επαναχρησιμοποίησή του. Η πλατφόρμα εικονικών ασθενών έχει το όνομα Open Labyrinth, θα εξηγήσουμε γιατί, και βασίζεται πάνω σε αυτές τις τεχνολογίες. Απλά το αναφέρουμε. Τώρα, πρωτού πάμε εδώ, θα ήθελα να γυρίσουμε λίγο στην εφαρμογή, στο web. Και θα ξαναγυρίσουμε μετά στην παρουσίαση. Θα δείξω live το interface της εφαρμογής. Το βράδυ θα κληθείτε να τρέξετε ένα εικονικό ασθενή. Ο εικονικός ασθενής τι είναι? Είναι μια περίπτωση η οποία έχει φτιαχτεί από κάποιον γιατρό. Πρέπει δηλαδή αυτός που το έχει φτιάξει να έχει γνώσεις ιατρικής. Και αυτή είναι η εφαρμογή. Λέγεται Open Labyrinth και ουσιαστικά αποτελείται από ένα λαβύρινθο. Γιατί το λέμε λαβύρινθο? Ξεκινάτε από την εφαρμογή από ένα κόμπο, τον αρχικό κόμπο. Οι επιλογές που σας δίνει. Δηλαδή, σα περιγράφω στην αρχή από μία περίπτωση. Μπορούμε λίγο να ανοίξουμε τον εικονικό ασθενή νούμερο 1 εδώ. Ωραία, αυτός είναι ο πρώτος κόμβος. Από αυτόν τον κόμβο υπάρχουν κάποιες επιλογές. Αν πάμε λίγο προς τα κάτω, μπλα μπλα μπλα, λέει, διαβάζετε πρώτα το ιστορικό. Από το ιστορικό, τι θα βάζετε στο μυαλό σας, την διάγνωση. Και έχετε κάποιες επιλογές. Η κάθε μία από αυτές τις επιλογές σας οδηγεί σε ένα διαφορετικό κόμβο. Δεν είναι όλες σωστές. Μπορεί να είναι 2 από τις 3 σωστές, μπορεί να είναι 1 από τις 3 σωστές. Ο επόμενος κόμβος που θα οδηγηθείτε, κάνοντας 1 από αυτές τις επιλογές, σας οδηγεί επίσης σε ένα καινούριο κόμβο και ούτω καθεξής. Αυτός δηλαδή που έχει δημιουργήσει τον εικονικό ασθενή, έχει φτιάξει ένα σύνολο κόμβων οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους και αυτός που τρέχει τον εικονικό ασθενή, διασχίζει αυτούς τους κόμβους ανάλογα με τις αποφάσεις που παίρνει. Καταλαβαίνετε φυσικά ότι ανάλογα με τις αποφάσεις σας δημιουργούνται πολλά διαφορετικά μονοπάτια εκτέλεσης του εικονικού ασθενή. Προσοχή τώρα, μερικά από αυτά τα μονοπάτια οδηγούν σε επιτυχία. Ας πούμε στην ίαση μιας συγκεκριμένης ασθένειας που περιγράφεται. Μερικά από αυτά τα μονοπάτια σας οδηγούν στο να κάνετε κύκλους. Δηλαδή, μπορεί μια επιλογή από τις απαντήσεις να είναι: θέλω διαγνωστικές εξετάσεις. Να ξαναπηγαίνει σε ένα κόμβο, να σε ξαναπηγαίνει μετά στην επιλογή τι θέλετε να κάνετε. Αν επιλέξετε ξανά θέλω διαγνωστικές εξετάσεις, θα δημιουργηθεί ένας κύκλος. Και κάποια από αυτά τα μονοπάτια σας οδηγούν στο μαύρο σκοτάδι. Υπάρχουν, για παράδειγμα, μονοπάτια που ασθενείς, ξέρω εγώ, πεθαίνει. Τώρα, η εφαρμογή, όταν την τρέχει κάποιος και διασύζει αυτά τα μονοπάτια και αυτούς τους κόμβους,
κρατάει όχι μόνο τον χρόνο, αλλά κρατάει και βαθμολογία. Που σημαίνει τι, ότι για να, στο, η βαθμολογία έχει την έννοια του αυτός που έτρεξε τον εικονικό ασθενή, εάν επέλεξε τις σωστές λύσεις κάθε φορά και πόσο γρήγορα τις επέλεξε. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να κάνει 5 κύκλους σε ένα βρόχο και παρόλα αυτά να καταλήξει πάλι στη σωστή απάντηση. Αλλά μπορεί κάποιος, χωρίς να κάνει αυτούς τους 5 κύκλους, να πάει κατευθείαν στο μονοπάτι του, δίνει τη σωστή λύση. Ο δεύτερος θα πάρει υψηλότερη προφανώς βαθμολογία από το πρώτο, γιατί έχει καταφέρει να βρει πιο γρήγορα τη λύση. Ας πατήσουμε λίγο, πάμε λίγο πάνω. Ο πρώτος κόμπος πάντα περιγράφει, ξεκινάει και περιγράφει το γενικό πλαίσιο. Γιατί λέμε καλημέρα, είναι σαν να έρχεται στο γιατρό, δηλαδή ένας ασθενής και να σας λέει αυτά εδώ τα πράγματα. Σας λέει κάποιες αρχικές πληροφορίες, πάμε λίγο κάτω, μπλα μπλα μπλα, και μετά στο δεύτερο βήμα αποφασίζετε τι θα κάνετε. Για παράδειγμα, λέει από το ιστορικό της και μόνο θα βάζετε πρώτα στο μυαλό σας τι, ένα από αυτά τα τρία. Ας πούμε το πρώτο, ουρολίμωξη, υποτροπή. Πάμε, αυτός είναι ο δεύτερος κόμπος. Αν επιλέγαμε τη δεύτερη απάντηση, θα μας πήγαινε σε ένα άλλο κόμπο και ούτω καθεξής. Από εδώ και πάλι έχουμε μία σειρά επιλογών. Δηλαδή, διαβάζουμε πρώτα πάνω την περιγραφή, βλέπουμε ενδεχομένως εικόνες. Εδώ μπορεί να έχουμε και βίντεο και ήχους. Η εικόνα αυτή τώρα είναι περισσότερο διακοσμητική, αλλά μπορεί αυτός που φτιάχνει τον εικονικό ταινί να βάλει μία πραγματικά χρήσιμη εικόνα. Δηλαδή, μία εικόνα. Δεν είμαι γιατρός, δεν ξέρω πώς τα λέτε, από ένα υπέροχο παράδειγμα. Δηλαδή η εικόνα, ενώ εδώ είναι διακοσμητική, στην πραγματικότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παρέχει ουσιαστική πληροφορία σε αυτόν που τρέχει το λαβύρινθο. Α, εδώ πέρα κάτω βλέπετε και το σκορ μέχρι στιγμής. Που δεν ξέρω για τις άλλες απαντήσεις, κάτι μου λέει ότι επιλέξαμε τη σωστή. Και με αυτόν τον τρόπο τρέχετε συνεχώς μέχρι το τέλος τον εικονικό ασθενή. Το βράδυ θα τρέξετε όλοι μαζί ένα τέτοιο εικονικό ασθενή. Μπορείτε φυσικά και μόνοι σας να πειραματιστείτε. Η έννοια του ότι θα το τρέξετε όλοι μαζί τον εικονικό ασθενή είναι περισσότερο πάει αναφέρεται στην εργατική μάθηση, με την έννοια ότι οι απαντήσεις θα συζητιώνται μεταξύ σας. Δηλαδή, αυτός που είναι πάνω και συντονίζει θα σας λέει ποια από τις τρεις να επιλέξω, θα ψηφίζετε λογικά από κάτω, θα ακούγονται γνώμες, επιχειρήματα και θα γίνεται τελική απόφαση. Αύριο στη συζήτηση το πρωί θα δίνετε το σωστό μονοπάτι της λύσης του εικονικού ασθενή, δηλαδή κάθε φορά, και θα αιτιολογούνται οι απαντήσεις. Τώρα, πάμε λίγο στην αρχική οθόνη, το Open Labyrinth. Ναι. Αυτόν τον εικονικό ασθενή τον έχει φτιάξει ένας γιατρός. Γενικά, η δημιουργία του ενός εικονικού ασθενή είναι μια διαδικασία η οποία απαιτεί χρόνο και ψάξιμο και φυσικά αρκετές γνώσεις. Εδώ θα σας δείξω για να πάρετε μόνο μια ιδέα όσοι ενδιαφέρεστε πώς φτιάχνετε ένα εικονικό ασθενή. Πάμε λίγο εδώ στο Edit. Ωραία, αν πάμε, υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Γενικά το περιβάλλον είναι λίγο περίπλοκο. Αυτή είναι η παλιά έκδοση του Open Labyrinth. Στο τέλος θα σας πω και για την καινούργια που ετοιμάζουμε. Αυτό που θέλω να σας δείξω είναι το εξής. Πάμε λίγο στους κόμπους, τα notes εδώ πέρα. Πάμε λίγο έτσι από πάνω προς τα κάτω. Αυτά που βλέπετε εδώ για να καταλάβετε είναι όλοι οι κόμποι του λαβυρίνθου. Δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι αυτός που τρέχει τον εικονικό ασθενή θα περάσει από όλους αυτούς τους κόμβους. Ανάλογα με το μονοπάτι που θα επιλέξει, θα περάσει και από αντίστοιχους κόμβους. Μπορείτε να κάνουμε λίγο ένα edit στον πρώτο κόμβο, ας πούμε, που είναι ο αρχικός κόμβος, είναι ο root. Εδώ βλέπετε τον αρχικό κόμβο. Προσέξτε ότι εδώ υπάρχει ένας κανονικός visual editor, μπορείτε να πάτε να προσθέσετε το ό,τι περιεχόμενο θέλετε. Αυτός που έχει ετοιμάσει τον εικονικό ασθενή έχει βάλει αυτά τα πραγματάκια. Μπλα μπλα μπλα, μπορείτε κανονικά να χρησιμοποιήσετε εδώ μέσα, αν θέλετε, εικόνες, να κάνετε κείμενο bold, ό,τι κάνετε για παράδειγμα στο Word. Πάμε λίγο πίσω. Στην προηγούμενη οθόνη. Ωραία. Εδώ που λέει links, να πατήσουμε λίγο. Περιμένουμε λίγο από το δίκτυο. Εδώ που λέει links λοιπόν, μπορούμε να δούμε, είμαστε στον αρχικό κόμβο, θυμίζω. Αυτός ο κόμβος σε ποιους άλλους κόμβους θα δείχνει. Οι άλλοι κόμβοι ουσιαστικά δηλαδή, είναι οι πιθανές απαντήσεις ή τα πιθανά επόμενα βήματα κάθε φορά από τον κόμβο που είμαστε. Θυμάστε ότι αυτός ήταν ο κόμβος που επιλέξαμε εμείς πριν.
Αυτό είναι ένα αναγνωριστικό του κόμβου. Ουσιαστικά ο τίτλος είναι αυτός που μας ενδιαφέρει και είναι αυτός που θα βλέπει ο χρήστης. Δηλαδή για κάθε κόμβο που φτιάχνουμε, πρέπει να έχουμε και κάποια links τα οποία θα πηγαίνουν προς κάποιους άλλους κόμβους. Ενδεχομένως αυτός ο κόμβος να ανήκει στο σωστό μονοπάτι της λύσης του οικονομικού ασθενή και αυτή να είναι λάθος. Παράδειγμα τώρα λέω, δεν ξέρω αν ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Επεξεργαζόμαστε έτσι τον κάθε κόμβο ξεχωριστά. Αυτός ο κόμβος με τη σειρά του έχει links προς άλλους κόμβους και με αυτόν τον τρόπο σχηματίζεται ο τελικός εικονικός ασθενής. Είναι λίγο η τελική, πώς να το πούμε, είναι λίγο σαν γράφος, δεν ξέρω αν ξέρετε τι σημαίνει γράφος. Γι' αυτό και ονομάζεται open labyrinth. Είναι αρκετά περίπλοκο πράγμα, αν δεν το βλέπετε μπροστά σας ολόκληρο, να καταλάβετε λίγο όλη αυτή την, το πώς πάνε οι κόμβοι μεταξύ τους. Πάμε λίγο πίσω στην προηγούμενη οθόνη. Ωραία. Αυτή είναι η κόμβη. Πάμε λίγο ξανά πίσω στην προηγούμενη οθόνη. Δεν ξέρω, αυτά έτσι για σαν πολύ απ' έξω απ' έξω. Με ένα preview εδώ πέρα μπορείτε να δείτε τον εικονικό ασθενή, να τον τρέξετε δηλαδή μια φορά. Κανονικά εδώ δεν γράφονται σκορ και μονοπάτια κλπ. Είναι καθαρά για αυτό που αναπτύσσει τον εικονικό ασθενή να τον τρέξει για το κοινή. Πάμε λίγο πίσω. Α, δεν έχει πίσω. Με τον back του Explorer δεν έχει. Εντάξει, πάμε στην αρχή οθόνη. Δεν πειράζει, πάμε ξανά ένα edit. Να δω αν μου ξέφυγε τη φωτάρα έτσι στα γρήγορα. Ωραία, όχι, δεν μου έχει ξεφύγει τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα είναι, θα τα βρείτε μόνο αν έχετε ενδιαφέρον να ασχοληθείτε, γιατί είναι λίγο πιο περίπλοκα. Μπορείτε να κάνετε export τους εικονικούς ασθενείς για να τους κάνετε import μετά αν θέλετε κάπου αλλού. Μπορείτε να κάνετε duplicate για να δημιουργήσετε πάνω σε ένα εικονικό ασθενή κάποιον άλλον. Έχει διάφορα πραγματάκια. Μπορούμε να ξαναγυρίσουμε λίγο στην παρουσίαση. Αυτή η έκδοση του Calabrese, την έκδοση 2, είναι αρκετά παλιά. Με την έννοια ότι έχει αναπτυχθεί πριν από 3-4 χρόνια περίπου και 3-4 χρόνια στον χώρο της πληροφορικής είναι περίπου ένας αιώνας, ας πούμε. Και είναι λίγο παλιά. Τώρα, αναπτύσσουμε την καινούργια εκδοχή του Calabrese 3, η οποία έχει κάποιες αρκετά εξελιγμένες δυνατότητες. Αυτό που ήθελα να σας δείξω πιο πολύ είναι, πάμε λίγο στην επόμενη. Α, εγώ το έχω, συγγνώμη. Αυτή είναι η αρχική οθόνη. Το Open Labyrinth 3 δεν μας ενδιαφέρει περισσότερο, η λαβύρινθη που βλέπουμε. Α, αυτό ήθελα να σας δείξω ότι στη καινούργια έκδοση του Open Labyrinth έχει προσθεθεί ένας visual editor για τους κόμβους. Αυτά που βλέπετε δηλαδή εδώ πέρα, αυτό, όλοι αυτοί, είναι οι κόμβοι. Και οι γραμμές που βλέπετε εδώ πέρα είναι τα links που βλέπαμε πριν. Πώς συνδέονται δηλαδή αυτοί οι κόμβοι μεταξύ τους. Το visual editor είναι πολύ πιο εύκολη η επεξεργασία των κόμβων. Δηλαδή κάνουμε ένα κλικ εδώ. Βγαίνει pop-up ένα παραθυράκι εδώ, γράφουμε αυτό που θέλουμε, σώζουμε και τέλος. Και τέτοιο κάνουμε όλους τους κόμβους. Αν θέλουμε να φτιάξουμε ένα καινούριο κόμβο, δεξί κλικ New Note, φαίνεται εδώ πέρα ένα τέτοιο τετραγωνάκι και μπορούμε να το συνδέσουμε με τους υπόλοιπους κόμβους κανονικά. Είναι απλά ένας πιο εποπτικός τρόπος του εικονικού ασθενή, του λαμπερίφου δηλαδή, τον οποίο φτιάχνουμε. Αυτή είναι η λίστα με τους εικονικούς ασθενείς. Είναι αρκετά πιο βελτιωμένο το interface. Αυτά για την ώρα. Η παρουσίαση ήταν μίας ώρας, αλλά έτυχε κάποιος το Γιάννη το Σοκολάκι που είχε την αρχή επιμέλεια. Οπότε είναι λίγο πιο short. Αν έχετε ερωτήσεις, πολύ ευχαρίστως. Έχουμε λίγο χρόνο να τις απαντήσουμε. Δεν βλέπω καμία ερώτηση, αλλά νομίζω τελειώσαμε.